Στην Ελλάδα του 2022 μετράμε περί τις 2 γυναικοκτονίες το μήνα σχεδόν. Κάθε μέρα ακούμε για περιστατικά βιασμών, ξυλοδαρμού, απειλών και παρενόχλησης. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστά εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύως μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία και διακρίσεις. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων Σχεδία και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα έμφυλη βία, αναγνώριση, διαστάσεις, διαχείριση, πρόληψη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Grand Serai. Η έμφυλη βία είναι ένα παγκόσμιο καθημερινό φαινόμενο που πλήττει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταγγείλει ότι έχουν υποστεί έμφυλη βία και σίγουρα τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν καταγγέλλονται. Η έμφυλη βία τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και παρότι έχουν γίνει πράγματα υπάρχουν πολύ, πολύ περισσότερα ακόμη που μπορούν να γίνουν. Και πρώτο και κυριότερο είναι να σπάσει η σιωπή. Η σιωπή όχι μόνο των θυμάτων, αλλά η σιωπή όλων εμάς που κάποιες φορές μπορεί να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν σημάδια έμφυλης βίας, αλλά κάτι μας κρατάει πίσω και δεν τα καταγγέλουμε. Είναι λοιπόν καιρός να αντιληφθούμε ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα κινηθεί και η μερίδα που θα διοργανώσει τη Τετάρτη, αύριο λοιπόν, το Κέντρο Πρόληψης Σχεδία μαζί με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις 6 η ώρα το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Grand Serai. Θα μιλήσουμε τόσο για την πρόληψη, το θέμα μας λοιπόν είναι η έμφυλη βία, αναγνώριση, διαστάσεις, διαχείριση και πρόληψη και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα σταθούμε μόνο στην πρόληψη, αυτό το οποίο κάνει το κέντρο σχεδία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε και όλες τις άλλες διαστάσεις του προβλήματος. Η έμφυλη βία έχει άμεση σχέση και με όλα όσα απασχολούν τον τελευταίο καιρό τον τύπο και αναφέρομαι στα παιδιά που πολλές φορές μπορεί να είναι τα ίδια θύματα της κακοποίησης και τα οποία αργότερα, εάν τα ίδια υποστούν κακοποίηση, υπάρξουν θύματα έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί τα ίδια να αναπαράγουν τη βία είτε ως θύτες είτε ως θύματα. Πλησιάζουμε λοιπόν στο τέλος και αυτής της χρονιάς, μια χρονιά η οποία για τη σχεδία ήταν άκρως παραγωγική, με δράσεις εξωστρέφειας, μία εκ των οποίων και αυτή η μερίδα η οποία διοργανώνεται αύριο, για την οποία ακριβώς πριν τα χαρακτηριστικά της μας έδωσε η Πρόεδρος. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα συμμετέχουν οι ειδικοί εισηγητές αγορητές οι οποίοι θα αναπτύξουν πολλά ζητήματα που αφορούν το παγκόσμιο λυπηρό αυτό φαινόμενο της έμφυλης βίας και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να δούμε και να φωτίσουμε κάποιες πτυχές ενός μιας μορφής έμφυλης βίας, η οποία είναι αυτή της ενδοοικογενειακής, που δυστυχώς βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε έξαρση, εξαιτίας του γεγονότος σαφώς και της πανδημίας η οποία περάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι καλό σημείο και καλή περίπτωση να δούμε από τους επιστήμονες, τους ειδικούς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αύριο και θα αναπτύξουν τις εισηγήσεις τους, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να έχουμε πρόληψη στα φαινόμενα αυτά, τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα αυτά και τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι μαζί να τα ξεπεράσουμε τα φαινόμενα αυτά, διότι και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε, πώς ξεπερνάμε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι σε αυτό θα συμβάλλει και το ακροατήριο το οποίο καλούμε όλους οι πυρώτες αύριο να έρθουν στην εκδήλωση αυτή να μας θυμίσουν και νομίζω ότι θα φύγουν από αυτήν με πάρα πολλές γνώσεις για την θεματική ενότητα την οποία θα αναπτύξουμε. Από τη μεριά μου ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έχω να πω ότι ο Έλληνας νομοθέτης με τον νόμο του περί ενδοοικογενειακής βίας έχει δώσει στα ελληνικά δικαστήρια τα εργαλεία εκείνα για να βοηθηθούν τα θύματα, ειδικά μέσω της ποινικής διαμεσολάβησης που προβλέπει. Ο θήτης μπορεί να παρακολουθήσει ειδικά θεραπευτικά προγράμματα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και έτσι ώστε να λυθεί μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας το ζήτημα της βίας. Σε κάθε περίπτωση οι ποινές που απειλούνται για τον δράστη της ενδοοικογενειακής βίας είναι υψηλές και βαριές ποινές. Ωστόσο όλα αυτά αναφέρονται στο κομμάτι της καταστολής, έχει ήδη δηλαδή συμβεί και έχει λάβει χώρα το συμβάν της ενδοοικογενειακής βίας. Το ζήτημα το δικό μας ως Διοικητικό Συμβούλιο είναι να ερευνήσουμε την πρόληψη, ώστε να μην φτάσουμε στο κομμάτι της καταστολής και διάφορες μεθόδους και τεχνικές της πρόληψης θα ερευνήσουμε και σε αυτή την ημερίδα,
στην οποία καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, όχι απλώς δεν μειώνεται στις κοινωνίες που εμείς σαν ενήλικες δημιουργήσαμε, έχω την αίσθηση ότι αυτό ήταν κάποτε ο στόχος μας, αλλά φαίνεται και να αυξάνεται. Και μάλιστα πάντα, αυτό που πάντα πρέπει να γνωρίζουμε, είναι ότι πάντα ξέρουμε πάντα την κορυφή ενός παγόβουνου, που δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο βάθος έχει αυτό το παγόβουνο. Και αν είναι μόνο το 1/3 των Ευρωπαίων γυναικών έχουν δεχτεί, είναι πολύ μεγαλύτερα αυτά τα ποσοστά. Στην πραγματικότητα, πάντα αυτό το οποίο προξενείται βία είναι η αίσθηση του ισχυρού, ο οποίος έχει την αίσθηση και την δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα στον ανίσχυρο. Πάντα λοιπόν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν να θέλουν βία, και πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να περασπίσουν τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν ο δικός μας στόχος είναι στην πραγματικότητα να μπορέσουμε να, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση που να μην μπορούν να περασπίσουν τον εαυτό τους, πώς θα τους εκπαιδεύσουμε, έτσι ώστε να μπορούν να περασπίσουν πραγματικά τον εαυτό τους. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι αυτοί που κρατάνε τον κώδικα σιωπήσης, και όπως ανέφερε και η πρόεδρος, είναι τα θύματα και όχι οι θύτες. Οι θύτες με κάποιο τρόπο διαφημίζουν τις πράξεις τους.